μια σπουδαία δουλειά, μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν όλοι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής της Καραλίνας, 5.000 άτομα, πάνω από 1.650 οικογένειες, να έχουν ένα πασχαλινό τραπέζι κάθε πρωί. Μοιράζουμε λοιπόν τρόφιμα. Τρόφιμα τα οποία μοιράζουν ευθύνη του Δήμου, με δαπάνες του Δήμου και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, η οποία νομίζω ότι πιάνει τόπο από αυτό που μέχρι αυτή τη στιγμή βλέπω. Τα τρόφιμα αυτά έχουν την δυνατότητα πράγματι να δώσουν μια διέξοδο στις δύσκολες στιγμές που περνάνε οι συμπολίτες μας αυτές τις μέρες. Είναι τρόφιμα και ξηράς τροφής αλλά και ανοπής τροφής, όπως λαχανικά και κρέας για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε όλοι μας αυτές τις μέρες στα σπίτια μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα ζήτημα που θα αναπτύξει τις ψυχές όλων αυτές τις ημέρες, τις Άγιες Μέρες. Θέλω να ευχηθώ από την καρδιά μου καταρχήν σε όλους καλή Ανάσταση. Την υπομονή τους για λίγες μέρες ακόμη, προκειμένου να τελειώσει με καλό τρόπο η καραντίνα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Θα ξαναπώ ότι η πόλη γενικά πάει καλά και η περιοχή της καραντίνας πάει καλά. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα τεστ φαίνεται ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θέλω να πιστεύω ότι και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν έτσι, ώστε την επόμενη Πέμπτη που ολοκληρώνεται το 14ήμερο να είμαστε σε θέση όλοι μαζί να χαρούμε αυτή την άρση της καραντίνας, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους που είναι μέσα στην καραντίνα. Απασχολεί και το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλη την πόλη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα με υπομονή, με σύνεση, τηρώντας τα μέτρα αυτές τις ημέρες, να μπορέσουμε να έχουμε ένα αύριο σαν πόλη όλοι μαζί πλέον, όπως είμαστε και την πρώτερη περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως και όλους τους ανθρώπους του Δήμου, υπαλλήλους, το πολιτικό προσωπικό, τους αντιδημάρχους μου, την πυροσβεστική που σήμερα συνεργάζεται μαζί μας από μέρος της πολιτικής προστασίας για τη διανομή των τροφίμων, τις εθελοντικές οργανώσεις, όλους όσοι συμμετείχαν και στο σχεδιασμό και στη διανομή. Η διανομή θα συνεχιστεί και αύριο, θα ολοκληρωθεί, δεν θα μείνει κανένα μα κανένα σπίτι χωρίς να πάρει το δικό του δέμα και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά.